Σημαντικές προοπτικές για την αναβάθμιση της σιδηροδρομικής γραμμής Βόλου-Λάρισας δημιουργούνται μετά τη συνάντηση που είχε στην Αθήνα ο Δήμαρχος Βόλου Πάνος Κοντινιώτης με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Μεταφορών, καθώς επίσης και με υψηλόβαθμα στελέχη θυγατρικών εταιριών του ΟΣΕ. Τις προοπτικές δημιουργεί το κοινοτικό πρόγραμμα Τζέσικα, που προβλέπει για τη Θεσσαλία ποσό ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ για την αναβάθμιση σιδηροδρομικών υποδομών. Πριν από 10 ημέρες περίπου, ανατέθηκε από το Υπουργείο Μεταφορών σε μελετητικό γραφείο η προετοιμασία του σχετικού φακέλου και ευχή όλων είναι η πρόταση του Διπόλου Βόλου-Λάρισας να είναι η πιο ανταγωνιστική. Αυτή η δουλειά, η προετοιμασία πρέπει να γίνει μέχρι τέλους Ιουνίου. Ο χρόνος είναι λίγος, αλλά θα γίνει ένας αγώνας δρόμου. Μήπως μπορέσει και ετοιμαστεί και είναι μια πρόταση ισχυρή, ανταγωνιστικά ισχυρή. Η πρόταση έχει δύο σκέλη. Την αναβάθμιση της γραμμής Βόλου-Λάρισας με την ηλεκτροκίνηση και την επίλυση των προβλημάτων των σιδηροδρομικών γραμμών στη Νέα Ιωνία, καθώς και την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του ΟΣΕ στις δύο θεσσαλικές πρωτεύουσες. Είναι ακόμα νωρίς να καλλιεργήσουμε προσδοκίες και γι' αυτό είμαστε πάντα προτιμούμε να κρατούμε χαμηλούς τόνους. Είναι νωρίς ακόμα να καλλιεργήσουμε προσδοκίες. Αυτό που θέλουμε να γίνει σαφές είναι να είναι γνωστή η ιδέα και η συστηματική προσπάθεια που ξεκινήσαμε από την πρώτη μέρα, επαναλαμβάνω, και θα κάνουμε και μέχρι τον Ιούνιο, αν μπορέσει αυτό να κατατεθεί ως μια ανταγωνιστική πρόταση η οποία θα κερδίσει και την υποστήριξη των ευρωπαϊκών οργάνων που χειρίζονται αυτό το πρόγραμμα.